Καλησπέρα guys μου, τι κάνετε, πως είστε, Rebel εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Sky Factory 4. Μου ζητήσατε modded Minecraft, οπότε θα παίξουμε modded Minecraft. Sky Factory 4 συγκεκριμένα. Το έχω αγγίξει πάρα πολύ λίγο αυτό το modpack. Πραγματικά δεν έχω μεγάλη εμπειρία, οπότε θα πάμε να το δούμε μαζί. Ήμουν ανάμεσα σε RLCraft και σε Sky Factory 4 και είπα, μιας που είχαμε κάνει RLCraft κάποια στιγμή, ναι, δεν το συνέχισα ποτέ, έχασα το save, οπότε σταμάτησε και η σειρά. Πάμε να αρχίσουμε το Sky Factory, το οποίο φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Είναι σε φάση Skyblock, όσοι γνωρίζετε, αλλά είναι λίγο πιο περίεργο, πιο advanced. Ναι, αυτό είναι ένα test map που είχα κάνει, το σβήνουμε, δεν χρειάζεται. Και πάμε create new. Θα πάμε στο κλασικό Sky Factory 4. Τα πάντα, τα resources, τα περισσότερα βγαίνουν από saplings, οπότε θα δείτε πάρα πολύ τα skills μου στο να κόβω δέντρα. Punch the tree λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε ένα νέο map, θα το ονομάσουμε Rebel Mod πρωτότυπο. Prestige θα το κάνουμε disable. Να έχουμε όλα τα items διαθέσιμα, δεν θέλω να μπλέξω με το Prestige. Είναι αρκετά grindy το modpack, ώστε δεν χρειάζομαι επιπλέον πράγματα. Όχι, καλά είναι έτσι, καλά. Τι κάνετε, πως είστε, έχουμε κάμποσο καιρό να τα πούμε εμείς έτσι. Ναι, ξαναγύρισα στα βίντεο, απλά θα πάει λιγάκι πιο slow το πράγμα, μέχρι να μπω στους ρυθμούς μου. Και από Σεπτέμβριο θα είναι πιο συχνά τα βίντεο, μιας και τώρα έχω κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες καθημερινά πρέπει να εκτελώ. Και πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε εδώ πέρα τα advancement, τα οποία θα τα φτιάξουμε μετά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε Sky Factory 4. Είμαστε κάπου ψηλά και έχουμε μόνο ένα δέντρο με ένα dirt από κάτω μας. Ναι, πάμε να το σπάσουμε με ό,τι έχουμε διαθέσιμο, δηλαδή τα χεράκια μας. Σπάσουμε ένα wood. Βασικά, όπως είμαστε εδώ, χύμα. Έτσι, θα φτιάξουμε ένα craft bench, το οποίο θα το κάνουμε έτσι, θα το ξαναβάλουμε εδώ. Κάνουμε crafting station, το οποίο θα το ξαναβάλουμε εδώ. Θα βάλουμε δίπλα και το builder's wand και θα φτιάξουμε δύο crafting slabs, τέλος πάντων, το οποίο είναι και advancement, οπότε ναι, το κάναμε. Και θα χρειαστώ άλλο ένα wood. Τέλεια, άλλο ένα wood, πάμε εδώ, θα πούμε, ουπ. Θα κάνουμε κόλπα τώρα. Planks, θέλω sticks. Θέλω να φτιάξουμε ένα, αυτό εδώ πέρα, το cork, πώς λέγεται. Κροκ, ναι, το κροκ. Θα φτιάξουμε ένα κροκ, να σπάσω αυτό. Το κροκ τώρα θα μας βοηθήσει να σπάσουμε τα κλαδιά. Μπορούμε να τα σπάσουμε και με το χέρι, απλά δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα μας δώσει sapling. Εμείς χρειαζόμαστε sapling οπωσδήποτε. Οπότε με κροκ σπάζοντας τα leaves, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε πίσω sapling. Αν δεν πάρουμε sapling, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, γιατί δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Χρειαζόμαστε sapling. Γιατί τα sapling θα τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια dirt δέντρα. Αυτό είναι dirt δέντρο. Ωραία, μας έχει δώσει saplings. Είμαστε υπέροχοι, θαυμάσιοι, εξαίσιοι. Τώρα από κάτω δεν θα σπάσουν, γιατί θα πέσουμε στο κενό. Δεν σκοτώνεσαι, αλλά πέφτει συνέχεια. Λοιπόν, οπ, σπάνε τα leaves, οπότε να πάρω όσα μπορώ τώρα. Ωραία. Ωραία, πήραμε κάποια πράγματα. Όχι, χάσαμε ένα sapling. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να συνεχίσουμε να σπάμε το wood μέχρι να φτάσουμε dirt. Ωραία. Υπέροχα. Θαυμάσια. Οπότε πάμε στα crafting station να βάλουμε ένα από εδώ. Πολλοί πάνε και τα βάζουν πιο κάτω, αλλά δεν είναι καθόλου βολικό. Και εδώ. Nice. Οπότε πάμε να κάνουμε planks. Και με τα planks θα κάνουμε slabs. Για να αρχίσουμε να επεκτείνουμε το island. Είναι πολύ σημαντικό.
Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω crouch συνέχεια. Ναι, είναι, χρειάζεται για να μην πέφτουμε. Έχουμε, έχουμε, οπότε θα το επεκτείνουμε λίγο όσο μπορούμε. Το, οπ, την έκανα την πατάτα μου. Ας το σπάσουμε να μην είναι εδώ πέρα σαν ένα αγγούρι μες στη μέση. Αν και είναι ωραία τα αγγούρια. Έχουν υγρασία για το σώμα, είναι απαραίτητα, έτσι. Αν κάνετε διατροφή να το προτιμάτε σαν ζαζαρβατικό. Ενυδατώνει την επιδερμίδα το αγγουράκι. Ωραία, νομίζω είμαστε καλά για αρχή. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε ένα sapling κάτω και να κάνουμε twerk. Κάνουμε twerk και αυτό μας βοηθάει να μεγαλώσει το tree. Μεγαλώνει το tree, κάτσε να ξαναμπω μέσα στο σώμα μου. Ωραία, nice. Και πάμε να σπάσουμε leaves να μας δώσει πράγματα. Λοιπόν, τα leaves σπάζοντας τα μας δίνουν κουκουνάρια, να το πω έτσι. Μας δίνει κουκουνάρια, dirt κουκουνάρια, τα οποία θα τα χρειαστούμε αργότερα για να δημιουργήσουμε dirt blocks. Και σπάζοντας τον κορμό θα μας δώσει και resin, dirt resin, το οποίο θα το βάζουμε μαζί με τα κουκουνάρια για να φτιάξουμε τα blocks. Okay. Και παίρνουμε και τα απαραίτητα saplings ώστε να έχουμε άπειρο απόθεμα σε dirt. Nice, υπέροχα. Ωραία, τώρα που το σπάσαμε αυτό, έχω αρκετά να φτιάξω. Όχι, δεν έχω αρκετά να φτιάξω ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο. Ωραία. Ας σπάσουμε λοιπόν το δέντρο. Αλλά βλέπετε το κόρκο εδώ πέρα σπάει, χαλάει πάρα πολύ εύκολα, οπότε εμείς πρέπει να το επισκευάσουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω επισκευάζεται με wood. Όχι, θέλει planks. Οπότε θα φτιάξουμε planks, θα πάρουμε το κόρκ και βουάλα, έχουμε ένα καινούριο κόρκ. Έτσι τόσο απλά μπορείς να το επισκευάσεις. Θα συνεχίσω λίγο εγώ το farming για δέντρο, για ξύλο και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έκανα λίγο farming wood, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ, ίσα ίσα για να έχουμε λιγάκι ξυλάκι. Ωραία, έχουμε wood, έχουμε 64 planks. Καλά είμαστε για τώρα, πάμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεκινήσουμε, για να συνεχίσουμε βασικά. Να φτιάξουμε μερικά sticks. Θα χρειαστώ και άλλα, οπότε θα φτιάξουμε και άλλα sticks. Θα πάρουμε όλα. Κάτσε να βάλουμε κάτω και αυτό το πράγμα εδώ. Να έχουμε λίγο φως γιατί σκοτεινιάζει. Λοιπόν, μιας και φτιάξαμε τα sticks, πάμε να φτιάξουμε μερικά tools τα οποία είναι απαραίτητα. Πάμε να φτιάξουμε ένα axe. Ένα shovel. Και ένα pickaxe. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο εργαλείο. Ανάποδα τα βάλα. Κάπως τα έχω βάλει ανάποδα νομίζω. I think. Έλα, να το. Είναι το Paxel. Το Paxel είναι τρία εργαλεία σε ένα, παιδιά. Ναι, είναι αυτό που είναι pickaxe, είναι shovel και είναι και axe. Pickaxe. Οπότε έχουμε τρία εργαλεία σε ένα. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε και τα ξύλα μας. Πάμε λίγο στα advancements να δούμε τι έχουμε κάνει. Χρειαζόμαστε eating dirt. Πρέπει να κάνουμε cook ένα corn, το οποίο είναι στην ουσία το βελανίδι από το δέντρο. Να φτιάξουμε dirt. Να φτιάξουμε hardwood. Είναι το petrified, τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβες. Οπότε, για να συνεχίσουμε τώρα, πρέπει
πρέπει να φτιάξουμε πέτρα. Πώς θα φτιάξουμε πέτρα, θα μου πεις. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πάμε στο crafting table και παίρνουμε αυτό. Θα φτιάξουμε μερικά planks. Planks λέω. Αυτά, καταλάβατε. Slabs, ωραία. Γιατί παιχνίδι. Έλα, πουλάκι μου. Και φτιάχνουμε αυτά τα drying rack, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά τα drying rack, γιατί μας επιτρέπει να στεγνώσουμε τα βελανίδια μας και να τα κάνουμε ξερά, ώστε να... Θα δείτε, τελείω. Drying rack έχουμε. Ωραία, εδώ. Πάμε να τα βάλουμε εδώ. Θα παρακολουθήσει και κάποια βίντεο με το συγκεκριμένο modpack, οπότε... Έλα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Χρειάζομαι κι άλλα racks, οπότε πάμε να φτιάξουμε κι άλλα. Ναι... Εντάξει, δεν θα χαλάσω όλα μου τα planks τώρα. Θέλω άλλα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. We are good. Yeah. Και υπέροχα. Πάμε να βάλουμε κι άλλα τέτοια. Εσύ γιατί πήγες ένα από τα καρδιά μου. Petrified, βασικά θέλω 7, 8 θέλω, νομίζω 8, 6, 8, γιατί σας έχω βάλει, φυγείτε, το ένα έγινε οπότε δεν το γλιτώσαμε, πάμε να ξαναφτιάξουμε το rack μας, ωραία, υπέροχα, τώρα αυτά περιμένουμε να γίνουν petrified όπως έγινε αυτό. Στέγνωσε και έγινε πέτρα. Αυτό θα μας επιτρέψει να φτιάξουμε πώς το λένε, τέλος πάντων, κάπως θα γίνουν petrified acorn. Ναι, θυμήθηκα. Οπότε γίνανε, πάμε να τα μαζέψουμε. Έχουμε petrified acorn σε αυτή τη στιγμή, τα οποία θα μεταβάζουμε στο crafting table. Ωραία, και στη μέση, οπ, ένα sapling dirt και έχουμε petrified sapling, το οποίο sapling που είναι petrified αυτή τη στιγμή, αν το βάλουμε κάτω θα μας κάνει το petrified το tree, θα γίνει petrified, το οποίο θα μας δίνει, θα μας δώσει petrified saplings, petrified acorns και resin, petrified resin, τα οποία είναι σημαντικά για την πορεία του παιχνιδιού. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα μερικά dirt blocks ακόμα για να έχουμε πιο γρήγορο φαρμάρισμα, τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στο clay και να φτιάξουμε τα bonsai pods, τα οποία θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ακόμη πιο γρήγοροι στο φαρμάρισμα των δέντρων, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο αργή η διαδικασία. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο είναι, να το πω, λίγο σπαστικό στο συγκεκριμένο modpack, ότι στην αρχή είναι λίγο grindy. Αλλά και okay, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, οπότε πάω να φαρμάρω λιγάκι πέτρα, petrified δέντρα και επιστρέφω. Ωραία, κάναμε λίγο farming υλικά και πάμε να φτιάξουμε μερικά dirt και μερικά cobblestone, γιατί τα χρειαζόμαστε. Βασικά πάμε πρώτα από τα cobblestone. Cobblestone, ωραία, το χωρίσουμε στα 4. Αν θυμάμαι καλά το recipe, τα
Να δούμε, το θυμάμαι καλά ή όχι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Α, μόνο 4. Όπου θα χρειαστούμε κι άλλα. Αυτό είναι που σας λέω, ότι θέλει πάρα πολύ farming. Έχω μόνο 4 cobblestone, τα οποία δεν είναι αρκετά για τώρα. Πάμε να φτιάξουμε και μερικά dirt. Μερικά dirtάκια. Ωραία. Να βάλω μερικά dirt κάτω ακόμα. Πήγε εσύ. Σε λεπτάκι να σπάσουμε το. Το χάσαμε. Το πήραμε. Να βάλουμε ένα dirt εδώ και ένα dirt εδώ. Οπότε πάμε να συνεχίσω ακόμη λίγο farming και επιστρέφω. Ξέρω είναι βαρετό, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, μετά από λίγο farming, πάμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα τα πράγματα, τα cobblestone. 4 πάλι, μάλιστα. Πολύ λίγα acorns μου ρίχνει και δεν ξέρω γιατί. Μήπως θέλει κανένα άλλο special tool για να το κάνει. Ωραία, τουλάχιστον τώρα έχουμε τη διάθεσή μας ψιστήρι. Φτιάξουμε ένα φούρνο. Ωραία. Να βάλουμε εδώ, έχουμε ένα φούρνο. Πρέπει να ψήσουμε ένα dirt acorn. Και αφού το ψήσουμε, να το φάμε. Δεν τρώγεται. Α, όχι, δεν πεινάμε για να το φάμε, οπότε ναι, είναι λογικό. Και πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε και τα dirt ή όχι. Κάτσε, τώρα τι θέλαμε. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε, πάμε λίγο στο βιβλίο γιατί ξεχνάω. Χρειάζομαστε... crushing tab, ναι, crushing tab. Μάλιστα, να το φτιάξουμε και το crushing tab, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι planks και slabs. Okay. Πάμε τα slabs, 2 slabs εδώ. Είχα εντωμεταξύ slabs, αλλά δεν τα είδα. Τέλος πάντων. Και κάναμε το crushing tab, το οποίο θα το βάλουμε κάπου. Το βάλουμε κάπου secure, γιατί πετάγονται τα πράγματα. Όταν πας να κάνεις crushing πράγματα. Ναι. Και χρειαζόμαστε τώρα, νομίζω, clay. Bone sapling και gravel. Λοιπόν, πάμε σε gravel για αρχή. Το gravel, αν θυμάμαι καλά, είναι gravel sapling. Θέλεις petrified, όχι. Θέλουμε gravel acorn. Gravel acorn μπορείς να πάρεις από το crushing tab. Βάζεις petrified acorn και το πατάς για να γίνει crushing. Οκ, να δούμε πόσα έχουμε από αυτά. Έχουμε ένα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Έχω 9 acorn petrified, οπότε αυτά θα τα βάλουμε όλα μέσα στο crushing tab και ανεβαίνουμε από πάνω και πατάμε. Και αυτά όλα τώρα γίνανε gravel, gravel acorn, τα οποία gravel acorn
7 είχα. 7. Γιατί είχα την εντύπωση ότι είχα 9. Πολύ πιθανόν δεν γίνονται όλα στο crashing tab. Πολύ πιθανόν να κάποια να σπάνε. Οπότε άλλο ένα δεντράκι και επιστρέφω. Υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτά τα που πατήσαμε πριν να μας έφυγε από κάτω? Γιατί το κακό που έχει το crashing tab είναι ότι πετάγονται και μπορεί να φύγει κάποιο από κάτω και να μην το πήρα χάμπαρι. Ωραία. Πόσα έχουμε τώρα? 9. Μας κοροϊδεύεις, παιχνίδι. Κάτι έκανα εγώ, μάλλον κάτι δεν πρόσεξα, μάλλον, γιατί εδώ πέρα τώρα μας τα λέει περίεργα το παιχνίδι. Λοιπόν, gravel. Πάμε gravel. Οκ, κομπλέ. Και petrified acorn. Όχι. Sapling. Θέλουμε στη μέση. Είμαστε έτοιμοι και έχουμε gravel sapling αυτή τη στιγμή. Το gravel sapling, το οποίο ξέρετε τη διαδικασία. Να δούμε πόσο γρήγορα μεγαλώνει αυτό. Α, μεγάλωσε ήδη. Θα μαζέψουμε λιγάκι gravel, το οποίο θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε το clay. Το clay είναι απαραίτητο για να φτιάξουμε τα bonsai pods, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πορεία της εξέλιξης του παιχνιδιού. Δεν θα κάνουμε συνέχεια αυτή τη διαδικασία να σπάμε δέντρα μέχρι να φτιάξουμε τα bonsai pods. Θα φτιάξουμε αρκετά ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή σε υλικά, πρώτες ύλες τέλος πάντων. Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής? Ξέρω είναι λίγο επαναλαμβανόμενο, αλλά είναι μόνο τώρα που είναι η αρχή. Μέχρι να μαζέψεις τα πρώτα βασικά υλικά, μετά γίνεται αρκετά ενδιαφέρον και έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και είμαστε ακόμη στην πρώτη εποχή, είμαστε ακόμη στην πρώτη εποχή, οπότε έλα. Έλα, σε φτιάξουμε τελείως εσένα, γιατί, ωραία, τέλεια. Είμαστε ακόμη στην πρώτη εποχή, που είναι η βασική, πρέπει να ξεκλειτώσεις τα saplings, ώστε να έχεις παραγωγή μετά σε υλικά. Υπέροχα. Οπότε τώρα έχουμε gravel. Πού το. Petrified acorn. Περιμένω να τα φτιάξουμε λίγο. Petrified. Αυτό. Saplings. Έχουμε πολλά saplings petrified. Οκ. Okay. Θα χρειαστούμε στην πορεία. Μη δεν πάνε χάμενα αυτά. Gravel. Dirt. Gravel sapling, ωραία, είμαστε κομπλέ. Για να δούμε λιγάκι τι θέλει το... Λοιπόν, break a leg είναι για το... Κατάλαβα. Για το bone, χρειαζόμαστε bone meal. Το bone meal και το clay θα μας ξεκλειδώσουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πάμε να δούμε για το clay sapling. Clay sapling, λοιπόν, θέλουμε... είναι εύκολο αυτό. Θέλουμε 3. Petrified resin, dirt resin και dirt sapling. Okay, αυτό είναι easy. Οπότε, dirt sapling. Αυτό. Και αυτό. Και έχουμε clay sapling, το οποίο καλά μαντέψατε, πρέπει να το φαρμάρουμε. Παίρνεις ένα sapling και από αυτό το ένα sapling εσύ πρέπει μετά να φτιάξεις όλη την παραγωγή. Στην πορεία έχει αυτοματισμούς, έχει πολλά mods μέσα. Και πολλά mods από αυτά τα είχα δουλέψει λίγο παλιότερα, αλλά δεν ασχολήθηκα πολύ ιδιαίτερα με το modded Minecraft. Ήμουν παιδί του βανίλα. Ωραία, πάμε να σπάσουμε και αυτά. Και να δούμε για bone meal, νομίζω. Να θυμηθώ τι χρειάζεται για το bone. Λοιπόν, λίγο farming το κάναμε. Ξέρω να και να διάσω αυτό.
Νομίζω ότι άδειαζε με δεξί κλικ, αλλά δεν αδειάζει. Λοιπόν, αυτό είναι mod, είναι λάσπη, το οποίο θα το χρειαστούμε μετά. Πάμε να φτιάξουμε μερικά πράγματα που χρειαζόμαστε σύντομα. Χρειαζόμαστε ένα cauldron, το οποίο θα το βάλουμε κάπου. Ας το βάλουμε εδώ για αρχή. Crushing tap έχουμε. Θα φτιάξουμε τώρα μερικά dirt, τα οποία θα τα χρειαστούμε για το πράγμα. Ελπίζω τα acorn να φτάνουν. Χρειαζόμαστε κι άλλα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 8 dirt blocks. Αλλά έχω και αυτά εδώ, αλλά δεν θέλω να τα χαλάσω γιατί μετά δεν θα μπορώ να φυτέψω. Οπότε επιστρέφω, φαρμάρω κι άλλα και έρχομαι. Ωραία, έχουμε 20 dirt acorn, τέλος πάντων, μελανίδια. Πάμε να φτιάξουμε λιγάκι dirt blocks. Λοιπόν, εσύ εκεί. Και πάμε να φτιάξουμε όλα, αν θα κάνουμε blocks. Τέλεια. Ωραία. Άρα θα χρειαστώ 8 εγώ. Και όλα αυτά για να φτιάξουμε το bone, έτσι. Όλα αυτά για να φτιάξει ένα bone. Τα βάζουμε εδώ, crushing tab και πάμε. Ελπίζω να μην χάσουμε τα bone meal. Πώς έχουμε, 7. Γιατί πουλάκι μου, πού είναι το άλλο? Να το, ουφ. Πηγαίνουν και καθόντουσαν από εδώ έξω, Μάλιστα, δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Μάλλον εκεί πέρα κρυφτήκανε και πριν τα προηγούμενα που ψάχναμε. Οπότε έχουμε... ...8 bone meal, τα οποία τα βάζουμε... εσείς τι κάνετε εδώ, ελάτε εδώ. Βάζουμε τα bone meal γύρω-γύρω. Και στη μέση τι βάζαμε, petrified... sapling. Ναι. Και έχουμε bone sapling, επιτέλους. Να φαρμάρουμε ένα δεντράκι εδώ παρέα. Και μετά θα πάμε να φτιάξουμε λιγάκι τα clay. Τα clay τα χρειαζόμαστε απαραίτητα για να φτιάξουμε τα bonsai pots. Και να ξεκινήσουμε λιγάκι με τα bonsai, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και γλυκούλικα και μπορείς να φαρμάρεις πάρα πολύ γρήγορα. Και αφού όταν θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, να ξέρετε ότι εγώ θα κάτσω να φαρμάρω μερικά υλικά από αυτά τα πρωτογενή που έχουμε φτιάξει τώρα, δηλαδή dirt και τέτοια πράγματα, πέτρα και clay και όλα αυτά, ώστε να έχω απόθεμα για την επόμενη φορά που θα κάνουμε βίντεο, να μην σας κουράζω. Να μην σας κουράζω στο farming, καταλάβατε, έτσι. Οπότε να έχω από όλα και να κάνουμε μετά πράγματα μόνο. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα advancements. Good. Ωραία. Και το κόβουμε. Το έκανα αυτό πιο πολύ για να έχουμε λιγάκι, λίγα παραπάνω saplings από τα... Μην γίνει καμιά στραβή και χάσουμε το sapling του τέτοιου, γιατί τον ήπιαμε μετά. Λοιπόν, έχουμε bone acorn. Εσείς εδώ πρέπει να αλλάξετε θέση, μου χαλάτε το Feng Shui. Εδώ εσύ εδώ. Ας το εδώ, 6 petrified. Είναι full το petrified. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει όλα αυτά. Έχουμε και flint. Μάλιστα, μας δίνει και flint. Υπέροχα. Άρα είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε λιγάκι το clay, που σημαίνει ότι μάγκες μου θα πρέπει να φαρμάρω κάργα clay για λίγο τουλάχιστον και θα επιστρέψω Δημήτριος να συνεχίσουμε.
Παρμάρω λίγο κλέι και σας έρχομαι. Να φτιάξουμε τα μπονζάι μας. Ωραία, έχουμε κάνει 21 clay acorn, οπότε θα τα κάνουμε και αυτά clay. Πάμε να πάρουμε το clay resin και boom, έχουμε 5 blocks τα οποία θα τα χρειαστούμε και τα 5. Α, μου μείνατε εσείς εδώ, δεν πειράζει. Κλέι, πάμε να τα σπάσουμε, να τα κάνουμε μπαλάκια. 20 μπαλάκια λοιπόν και πάμε να τα ψήσουμε. Αυτά τα μπαλάκια πρέπει να ψηθούν. Πάμε να φτιάξουμε, να βάλουμε βασικά. Έχουμε logs εδώ να φάνε και κότες, με τόσο φαρμάρισμα στα δέντρα. Μας έχει δώσει κάργα. Οπότε πάω να τα ψήσω, ψήνονται και επιστρέφω, μάν μου. Ωραία, έτοιμα είναι τα κλέι μας. Έχουν γίνει brick, οπότε πάμε να φτιάξουμε μερικά bonsai pods. Θα φτιάξουμε στην αρχή 3. Θα μπορούσα να φτιάξω 5, αλλά... Οπα, τι έκανα. Φτιάξουμε 3 για αρχή. Θα βάλουμε εδώ. Dirt. Έχω dirt. Θα βάλουμε dirt, θα φτιάξουμε άλλο ένα dirt, νομίζω. Δεν έχω αρκετά acorn, δεν πειράζει, να σας δείξω απλά πώς δουλεύει. Α, ευκαιρία είναι, ας πάρουμε τα dirt. Τα φυτεύουμε τα sapling. Και τώρα έχουμε instant grow, όχι instant, εντάξει, θέλει μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει πλήρες δεντράκι. Δεν πρέπει να γίνει τεράστιο, θα γίνει τεράστιο, θα γίνει bonsai, δηλαδή ένα μικρό ύψος, το οποίο εμείς μετά το φαρμάρουμε και παίρνουμε τα resources. Μας λέει εδώ πέρα το ποσοστό bonsai pod. Ωραία, 90%. Ωραία, μεγαλώνουν. Μεγαλώσανε, οπότε μετά παίρνουμε το αυτό και τα κόβουμε. Ωραίο, έτσι. Ωραίο, ωραίο, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι πολύ βολικό και βλέπετε ότι δεν χρειάζεται ξανά με τα plant. Αυτό είναι το καλό με τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν χρειάζονται πάλι plant αυτά. Οπότε έχεις instant resources και μπορείς να έχεις μεγαλύτερη παραγωγή. Αργότερα θα βάλουμε από κάτω και hoppers, τα οποία θα μας γεμίζουν κατευθείαν chest και θα έχουμε κατευθείαν παραγωγή υλικών χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Σε αυτό το σημείο τι άλλο έπρεπε να κάνουμε και το έχω ξεχάσει. Α, ναι, νομίζω πως θυμήθηκα, αλλά νομίζω έχω κάνει πατάτα. Θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Α, όχι, έχουμε bucket. Ένα bucket το οποίο πρέπει να... Δεν μπορώ να το πάρω αυτό, Damn it. Είναι pod. Όχι, έκανα πατάτα. Διορθώνω την πατάτα μου και επιστρέφω. Ωραία, φύτεψα, πήρα μερικά dirt. Πάμε να φτιάξουμε λιγάκι dirt. Ας φτιάξουμε. Ωραία, dirt resin. Ωραία, φτιάξαμε και μερικά dirt. Πάμε να γεμίσουμε εδώ πέρα το bonsai μας και να το κάνουμε να βγάζει petrified. Ωραία. Και πάμε να διορθώσουμε λοιπόν την πλακία που κάναμε. Μπρίκια έχω 2. Θα χρειαστεί για να φτιάξουμε τώρα
Bucket, θέλω bucket βασικά. Εκείνη το πρόβλημα ότι θέλω bucket, οπότε θα χρειαστούμε. Πάντα με μπέρδευαν αυτά τα recipe, μπορώ να το κάνω και πιο αυτόματα, αλλά βαριέμαι τώρα. Βασικά. Λέει, έχουμε δύο, να τα κάνουμε μπαλάκια. Πάμε ξανά στο crafting table, 1, 2, 3. Γίνεται bucket. Ρίξουμε 2 buckets. Και είμαι out of space, έτσι. Είμαι out of space. Μισό λεπτάκι να φτιάξουμε λιγάκι χώρο, γιατί ναι, δεν το βλέπω να μας παίρνει. Ωραία, 2 chest. Θα φτιάξουμε ένα double chest εδώ. Να βάλουμε μέσα τα πράγματά μας. Τα μπονζέ μας έχουν δώσει και leaves, τα οποία τα leaves θα τα χρησιμοποιήσουμε σύντομα. Και θέλαμε, είπαμε, να φτιάξουμε bucket. Φτιάξουμε 2 buckets. Υπέροχα. Τα οποία πρέπει να τα ψήσουμε. Συνεχίζουμε εμείς το φαρμάρισμα εδώ, όσο ψήνει αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα είναι να φτιάξουμε water. Τώρα έχει να φτιάξει water εδώ, είναι λίγο περίεργο, αλλά ίσως είναι και το πιο απλό πράγμα να κάνεις. Λοιπόν, παίρνουμε petrified acorn, θα βάζεις το crafting tab. Πάμε καλά. Όχι, βγάζει mud. Α, λάθος. Λάθος. Κάτσε ρε. Petrified. Gravel έβαζες. Α, δοκιμάσουμε gravel. Α, τώρα πρέπει να το αδειάσω αυτό. Α, υπάρχει πιο απλή λύση από το να το αδειάσεις. Απλά το σπάς. Ωραία. Gravel. Να δούμε. Ούτε. Χαλάσαμε 2 πράγματα τώρα έτσι. Sapling. Για να δούμε. Α, φτιάξαμε sand acorn. Με το πατήσαμε το σημαντικό, θα το χρειαστούμε. Πατήσαμε το gravel και βγήκε τέλος πάντων. Sapling, petrified saplings. Για να δούμε. Στα sapling πρέπει να ήταν και τα πέρδεψα εγώ με τα acorn, ε. Α, ναι, το έχω σπάσει. Sapling. Ναι ρε φίλε, ναι. Ωραία, it's water. It's water here. Λοιπόν, παίρνουμε λιγάκι το bucket μας. Παίρνουμε water. Α, θέλει κι άλλα. Να σου πω τίποτα τώρα. Petrified sapling. Θέλει νομίζω 10 sapling για να μπορέσει να πάρεις ένα bucket of water. What? Α, ναι, ένα, δεν θέλουμε πολύ. Γεμίζουμε αυτό, ρίχνουμε μέσα ένα dirt, γίνεται mud και θα δούμε τι έχουμε από leaves. Έχω 3 leaves, 4 leaves. Λοιπόν, εσείς πηγαίνετε πάνω και εσείς ελάτε κάτω. Χρειάζομαι leaves, οπότε ό,τι leaves να είναι. 2, 3, 4. Και έχουμε grass blocks. Τα grass blocks θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να βάλουμε κάτω dirt και να γίνουν spread.
να γίνει spread. Οπότε αυτό θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι το επόμενο επεισόδιο, που εγώ στην ουσία μέχρι το επόμενο επεισόδιο αυτό που θα κάνω να επεκτείνω λίγο την πλατφόρμα εδώ, να έχουμε χώρο, να αυξήσω λίγο την παραγωγή σε πρώτες ύλες ώστε να έχουμε υλικά να μπορούμε να δουλέψουμε και να μην σας βάζω συνέχεια στη διαδικασία να κάνουμε timelapse και τέτοια πράγματα και σας κουράζω, ώστε να δείτε κατευθείαν κάτι ωραίο να γίνεται, κάτι ωραίο να γεννιέται σε αυτό το νησί. Οπότε από το επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε τη συλλογή υλικών, θα έχουμε τα pods, bonsai pods με hoppers, θα φτιάξουμε cobblestone generator, θα φτιάξουμε alloy, θα έχουμε δηλαδή μέταλλα και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο industrial πράγματα, έτσι. Απλά ναι, τα πρώτα δύο επεισόδια είναι σχετικά grindy, οπότε λιγάκι υπομονή κάντε μαζί μου και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εσείς μέχρι τότε πατήστε ένα like να βοηθήσουμε λιγάκι το κανάλι και τον αλγοριθμό να μας ξαναγαπήσει λιγάκι. Subscribe αν είστε καινούργιοι συνδρομητές και σας ενδιαφέρει να δείτε τη συνέχεια. Θα έρθουν και άλλα πράγματα. Δεν έχω ξεχάσει, έχουμε και VR game να δούμε, το οποίο σας έχω εγώ μια μικρή εκπληξούλα, θα γελάσουμε πάρα πολύ με αυτό. Αυτά. Social media στην περιγραφή, όπως Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, λέω εγώ τώρα, πατήστε τα άμα θέλετε και ίσως σύντομα ξεκινήσουμε και τα live stream. Αυτό εδώ το Sky Factor θα ήταν ένα πολύ ωραίο πράγμα να το δούμε σε live stream. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια και τι θέλετε να δείτε από το κανάλι. Αυτά από μένα, φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye σας!